Κάποτε και βρήκαμε ένα μέτρο χιόνι έξω και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Λίγο τη φωνή άνοιξε. Ήρθανε πάρα πολλές φορές με τον Ηλία που ήρθαμε. Περίμενε το Σάββατο. Ήρθαμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν επιτρέπονταν να γίνουν εκλογές και επιστρέψαμε πίσω. Κάποια άλλη φορά επιχειρήσαμε, μπήκαμε χερσαία μέσα και λίγο την παράτυπα. Ενώ απαγορευόταν εδώ και εδώ, οι προσκυνητές μόνο με πλοιάριο μπορούν να πάνε. Διότι γίνεται έλεγχος πάνω στο καράβι με το διαμονητήριό σου, με ταυτότητα και face control. Και βέβαια όταν βγαίνεις έξω από το εθνός, υφίσταται και κοινωνιακό έλεγχο. Θα το υποστούμε αύριο, σίγουρα. Άλλο, τι να σου πω, είναι ατέλειωτη. Ένα τέτοιο κομμάτι, το ένας που αγαπάει φύση, εάν δεν είναι και λίγο αναζητά πνευματικές απαντήσεις, θα τις βρει εδώ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε στόχος. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μνημείο παράδοση προς το επόμενο UNESCO. Έχουν οι Ευρωπαϊκοί Ένωση έριξε τεράστια ποσά για να γίνουν όλες αυτές τις αναπαλλιώσεις, βελτιώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς ήταν, φαντάζομαι πως ήταν τη δεκαετία του 50 εδώ τα μοναστήρια που τότε ψυχορεγούσε το Άγιον Όρος με ελάχιστους μοναχούς. Θα ήταν μια αθλειότητα. Ξέρεις τι έχω διαπιστώσει από ανθρώπους που έβρεχα. Τέλος πάντων, εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα ήμουν ένας, ας το πούμε, φτασμένος ορυπάτης με περιπέτειες, με εκείνο με το άλλο. Ήμουν εκτεθειμένος για πράγματα, είχα τα σχετικά μου τα εργαλεία, ας το πούμε, έτσι το εξοπλισμό μου. Ήρθαν άνθρωποι εδώ με προβλήματα υγείας, με σκαρπίνι παπούτσι, με προφανώς και με γραβάτα, με άσχημο κάμισο, οι οποίοι περπατήσανε. Και έκαναν πράγματα που δεν μπορούσαν να τα διανοήσουν. Όταν πιστέψαν ότι το έκανε καμάρι. Εγώ που σου λέω, ξέρεις εγώ ότι περπάτησα από τη Σιμωνόπετρα μέχρι τη Διονυσίου. Ξέρεις εγώ έκανα εκείνο. Κάπου εδώ πέρα μέσα. Δεν ξέρω το πώς. Έτσι υποβάλλεσαι. Αλλά τέσσερα μέσα.